Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Blue Sky στις 9. Με αίμα βάφτηκε το Πάσχα των Καθολικών σήμερα μετά το μπαράζ βομβιστικών επιθέσεων που είχαμε σε εκκλησίες και ξενοδοχεία στη Σρι Λάνκα, με τον τραγικό απολογισμό των θυμάτων να αυξάνεται. Τουλάχιστον 207 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 450 τραυματίστηκαν στις εκρήξεις. Οι πρώτες 6 έγιναν στην αρχή και άλλες 2 στη συνέχεια μετά από ώρες στην πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα, Κολόμπο, αλλά και σε περιοχές κοντά σε αυτήν. Οι εκρήξεις έγιναν εν μέσω του εορτασμού του Πάσχα των Καθολικών και όπως διευκρίνησε και η αστυνομία αρχικά, έγιναν 6 εκρήξεις σε 3 πολυτελή ξενοδοχεία και μία εκκλησία της πρωτεύουσας και σε ακόμη 2 εκκλησίες κοντά στο Κολόμπο. Μετά από ώρες έγιναν 2 ακόμη εκρήξεις σε προάστια και πάλι κοντά σε ξενοδοχεία. Οι 8 συνολικά εκρήξεις, ορισμένες από τις οποίες σύμφωνα με αξιωματούχους ήταν επιθέσεις βομβιστών αυτοκτονίας, οδήγησαν στην άμεση λήψη αυστηρών μέτρων, με την κυβέρνηση να ανακοινώνει απαγόρευση κυκλοφορίας για σήμερα και να μπλοκάρει την πρόσβαση σε σημαντικούς ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και υπηρεσίες μηνυμάτων, προκειμένου να αποτραπεί η μετάδοση ανακριβών και εσφαλμένων πληροφοριών, όπως αναφέρεται, σε σχέση ακριβώς με τις επιθέσεις. 7 άνθρωποι τώρα συνελήφθησαν ως ύποπτοι κατά τη διάρκεια εφόδου που πραγματοποιήθηκε από τις τοπικές αρχές σε σπίτι στο Κολόμπο, όπου υπήρξε μάλιστα και συμπλοκή με αποτέλεσμα να σκοτωθούν, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωση, και 3 αστυνομικοί. Πληροφορίες του γαλλικού πρακτορείου αναφέρουν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας στη χώρα ήταν σε επιφυλακή εδώ και περίπου 10 ημέρες και περίμεναν τρομοκρατικό χτύπημα, καθώς υπήρξε προειδοποίηση για βομβιστές καμικάζι σε μεγάλες εκκλησίες στη Σρι Λάνκα. Οι ίδιες πληροφορίες συνέδεαν τις επιθέσεις αυτές με την ακραία μουσουλμανική οργάνωση NTJ, που στο παρελθόν έχει συνδεθεί με περιστατικά βανδαλισμών σε αγάλματα βουδιστικών ναών. Στη Σρι Λάνκα, από τα 21 εκατομμύρια κατοίκων, οι χριστιανοί είναι περίπου αντιστοιχούν στο 7% του συνολικού πληθυσμού. Το 70% της χώρας ασπάζεται τον βουδισμό, το 12% τον Ινδουισμό και το 10% είναι μουσουλμάνοι. I'm in front of St. Anthony's church, where the first attack took place at 8:45 this morning, and the police are saying that there are at least 26 bodies inside at the moment, and there have been a magistrate inquiry that currently underway, and I've spoken to the church officials and they are really shocked, and you know, their other area residents are shocked. Who is in the hospital? I don't know. How do you? My wife putai na me aa gaya. Listen to me. I'll check, okay, but there's no any report in name, address, no intruder, because every people's also coming, no? Yeah. Then people are collecting this name, every detail for just now. The government, they are doing our best. They are doing almost best. The Prime Minister has convened the special meeting right now. We are shocked. Να φύγουμε από αυτήν την τραγωδία και να έρθουμε στα δικά μας. Αναλάβαμε την ευθύνη να βγάλουμε τη χώρα από την βαθιά χαράδρα της χρεοκοπίας και πλέον περάσαμε αυτόν τον δύσκολο κάβο, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος μίλησε στο κλειστό γυμναστήριο Απόλλωνα στην Πάτρα. Η Ελλάδα δεν ξαναγυρίζει στο καθεστώς της χρεοκοπίας, της κοινωνικής ισοπαίδωσης, της φτώχειας και της ανθρωπιστικής κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός, που επιτέθηκε στη Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής, λέγοντας ότι επιδιώκουν όχι πολιτική αλλαγή, αλλά αλλαγή πολιτικής προς όφελος των ελίτ. Στα δύο κόμματα επιτέθηκε ακόμη για την υπόθεση της Νοβάρτης, αλλά και με αφορμή τις καταγγελίες του Βαγγέλη Μαρινάκη, στον οποίο ο Πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά με εχμές. Μήνυμα νίκης για τις επερχόμενες εκλογές του Μαΐου έστειλε από την Πάτρα ο Αλέξης Τσίπρας. Η συγκέντρωσή μας δίνει ένα μήνυμα αποφασιστικότητας, ένα μήνυμα ελπίδας, ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Τους αφήνουμε να γεμίζουν τα δεκάδες πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τους με κοιλίδες και με λάσπη, τα τηλεοπτικά τους στούντιο με σκουπίδια και με ψεύτικες ειδήσεις. Εμάς μας αρκεί που γεμίζουμε στάδια, γεμίζουμε γήπεδα στο Γαλάτσι, στην Καλαμάτα, στον Πειραιά, στην Πάτρα, αλλά πιο πολύ που γεμίζουμε ξανά τις καρδιές των ανθρώπων με ελπίδα και αισιοδοξία ότι η χώρα θα προχωρήσει μπροστά,
ότι η μεγάλη προσπάθεια για να κινήσουμε τη ρόδα της προόδου θα συνεχιστεί και ότι η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω. Ο Πρωθυπουργός έβαλε στο στόχαστρό του τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο κατηγόρησε ότι δεν επιθυμεί πολιτική αλλαγή, αλλά αλλαγή πολιτικής υπέρ της ελίτ. Και όσο πλησιάζουν οι εκλογές, φαίνεται ότι επιστρατεύουν κάθε μέσο. Προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια εικονική πραγματικότητα σε σχέση με τη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική κοινωνία. Από στημένες ειδήσεις έως στημένες εκδηλώσεις αποδοκιμασίας από δίθεν μακεδονομάχους μέχρι στημένες δημοσκοπήσεις και στημένα πρωτοσέλιδα. Άλλωστε, οι ολιγάρχες που τους στηρίζουν έχουν μια ειδικότητα, μια ειδική σχέση με τα στημένα. Όπως έστειναν λοιπόν τους ποδοσφαιρικούς αγώνες για το στοίχημα, έτσι θέλαν να στήσουν και το κλίμα προς τις εθνικές εκλογές. Αλλά δεν τους κάναμε τη χάρη. Διότι η μεγάλη τους ελπίδα ήταν ότι θα πάμε νωρίτερα από τις ευρωπαϊκές εκλογές στις εθνικές κάλπες, ώστε αυτές να τις στήσουν μέσα σε ένα κλίμα εικονικής πραγματικότητας. Τώρα λοιπόν που τη χάρη δεν τους την κάναμε, έχουν όπως σας είπα πριν αρχίσει να δυσανασχετούν και να αγχώνονται. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάστηκε σίγουρος για την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις κάλπες, ενώ εξαπέλυσε επίθεση σε Νέα Δημοκρατία και Κίνημα Αλλαγής με αφορμή τις καταγγελίες του Βαγγέλη Μαρινάκη. Το διαισθάνονται και οι ίδιοι. Έβγαλαν προχθές πίσω από την κουρτίνα που κρυβόταν τον ολιγάρχη χρηματοδότη τους να εξαπολύσει επίθεση λάσπης σε εμένα και στην κυβέρνηση. Και τι μας είπε? Τι μας είπε ο υπόδικος για πολλά κακουργήματα και διοκόμενος για εμπορία ναρκωτικών, μην το ξεχνάμε αυτό. Αν κερδίσει τις εθνικές εκλογές η Νέα Δημοκρατία, θα μας πάει, λέει, φυλακή εμάς. Και εγώ μόλις τον άκουσα τρόμαξα τόσο πολύ που κρύφτηκα από το φόβο μου. Θέλω λοιπόν σήμερα, από εδώ από την Πάτρα, να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Μαρινάκη που αποφάσισε επιτέλους να βγει από το σκοτάδι που κατοικούσε τόσο καιρό στο φως. Να τον ευχαριστήσω θερμά που αναλαμβάνει αυτός ρόλο για λογαριασμό του κυρίου Μητσοτάκη. Και να τον ευχαριστήσω για έναν και μοναδικό λόγο. Γιατί έτσι γίνονται όλα καθαρά και ξάστερα. Η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ δεν ζητάνε, φίλες και φίλοι, την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ μόνο για να επιστρέψουν οι ίδιοι στην εξουσία. Ζητάνε την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ για να συγκυβερνήσουν με τον κύριο Μαρινάκη. Ζητάνε την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ για να αθωώσουν τον κύριο Μαρινάκη από τις δεκάδες υποθέσεις που έχει ανοιχτές στη δικαιοσύνη. Ζητάνε την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ για να αθωώσουν όσους εμπλέκονται στο άθλιο σκάνδαλο της Νοβάρτης. Ζητάνε την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ για να βάλουν στο αρχείο το μεγάλο πάρτι που έγινε στο Κελπνό. Το δίλημα των εκλογών έθεσε ο Πρωθυπουργός με αιχμές για την αντιπολίτευση. Στις 26 του Μάη οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν από τη μια ένα πρόγραμμα που θέλει να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή, να συνεχιστεί η στελέχωση του κοινωνικού κράτους, και από την άλλη ένα πρόγραμμα που θέλει απολύσεις και επιστροφή στο μνημονιακό 1-5. Για κάθε 5 αποχωρήσεις μία πρόσληψη, ενώ εμείς καταφέραμε να φτάσουμε στο 1-1. Οι πολίτες θα έχουν να επιλέξουν από τη μια μεριά ένα πρόγραμμα που είτε λέει ξεκάθαρα είτε υπονοεί τη φοροασυλία του μεγάλου πλούτου, και βεβαίως από την άλλη ένα σχέδιο για τη σταδιακή ελάφρυνση των βαρών, τώρα που η χώρα μπορεί, αλλά με ασφάλεια, πιάνοντας τους δημοσιονομικούς στόχους, για να μην ξαναγυρίσουμε στα χρόνια των ελλημάτων και της χρεοκοπίας. Από τη μια μεριά θα έχει να επιλέξει ένα πρόγραμμα για την κοινωνική ασφάλιση που οι ίδιοι ονόμασαν σχέδιο Πινοσέτ,
και από την άλλη ένα δίκαιο και βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα. Σχολιάζοντας συνθήματα που άκουσε, επιτέθηκε και στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Επειδή είμαστε και νεότεροι σε αυτή εδώ την αίθουσα και ίσως και 17άριδες που ψηφίζουνε, ας πούμε καλύτερα ότι δεν ξεχνά Βενιζέλο Σαμαρά, αυτούς που κυβέρνησαν τα 4 χρόνια της μνημονιακής λαιλασίας, που χρεοκόπησαν τη χώρα, που μείωσαν την αξιοπρέπεια των Ελλήνων. Ναι, αυτούς δεν τους ξεχνά. Και αν θα τιμωρήσει κάποιους, θα είναι αυτούς και όχι τον ΣΥΡΙΖΑ και την Προοδευτική Συμμαχία. Οι αντιλήψεις του κυρίου Τσίπρα για τη δικαιοσύνη, όπως τις εξέφρασε και κατά την ομιλία του στην Πάτρα, δεν έχουν σχέση με τη δημοκρατία. Θυμίζουν άλλα καθεστώτα. Είναι απαράδεκτο όμως ότι εξακολουθεί να οικοδομεί στο διχασμό και στο μίσος. Λάθος πόλη διάλεξε ο κύριος Τσίπρας για να πλασάρει τα κύβδηλά του ψευτοδιλήμματα και τα ξαναζεσταμένα δήθεν προοδευτικά και αντιδεξιά του μέτωπα. Γι' αυτό και παρά την κινητοποίηση των μηχανισμών του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε σε αραιό ακροατήριο και πάνω από μια μισή ώρα μετά την καθορισμένη ώρα έναρξης της ομιλίας του, η Πάτρα των εργατικών λαϊκών στρωμάτων, του ασυμβίβαστου εργατικού κινήματος και της νεολαίας της αγωνιστικής δημοτικής αρχής, δεν μασάνε. Κάλεσμα στους πολίτες να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα στις ευρωεκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Λιβαδιά, ώστε να οδηγήσουν αυτές οι κάλπες στις εθνικές εκλογές, όπως τόνισε. Σχολιάζοντας την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Πάτρα, είπε ότι έσταζε δηλητήριο, ενώ κάλεσε πρώην δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας να επιστρέψουν, όπως χαρακτηριστικά είπε, σπίτι τους. Για 3 πράγματα θα θυμόμαστε τον Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε: τα ψέματα, τους φόρους και τη Μακεδονία. Ενώ έκανε παράλληλα ειδική αναφορά στη νέα γενιά, σημειώνοντας ότι το μέλλον της δεν μπορεί να είναι μια εξαρτημένη επιδοματική πολιτική από μια κυβέρνηση που δίνει επιδόματα έναντι κομματικών ψήφων. Η Ευρωκάλπη είναι το πρώτο ημίχρονο ενός αγώνα με 2 ημίχρονα. Και θα ήθελα πραγματικά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου να μην έχει κανείς καμία αμφιβολία για το ποιο θα είναι το τελικό σκορ του αγώνα. Η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει πανηγυρικά και θα στείλει το ΣΥΡΙΖΑ εκεί που του αξίζει. Μιλώντας στη Λιβαδιά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιτέθηκε στην κυβέρνηση παρουσιάζοντας παράλληλα το όραμά του για το μέλλον της χώρας, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να περπατήσει με τον Αλέξη Τσίπρα στο δρόμο του διχασμού. Η ομιλία την οποία διάβασα στάζει δηλητήριο σε μια κοινωνία που ψάχνει διακαώς να βρει το φως και το δρόμο για μια πιο φωτεινή Ελλάδα. Δεν θα τον ακολουθήσω, φίλες και φίλοι. Και σας ζητώ και από σας στις συζητήσεις σας τις οποίες κάνετε να αντιπαρατίθεστε σκληρά με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, στο καφενείο, στους χώρους δουλειάς, όπου βρεθείτε. Αλλά να μην ξεχνάτε πολλές ότι εμείς είμαστε εδώ πέρα να μιλήσουμε για το μέλλον, όχι για το παρελθόν. Έχουμε λοιπόν κολλήσει πολλά ευρωπαϊκά ένσημα για να μας κουνάει το δάχτυλο ο κάθε κύριος Τσίπρας, ο οποίος βρισκόταν πάντα απέναντι στην Ευρώπη, ο οποίος είναι υποστηρικτής του Μαδούρο και ο οποίος εκφράζει τις πιο στιγνές δυνάμεις του ευρωπαϊκού λαϊκισμού. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι ευρωεκλογές θα έρθουν να δώσουν ένα σαφές πολιτικό μήνυμα ως το πρώτο ημίχρονο ενός μεγάλου αγώνα πολιτικής αλλαγής, ενώ σχολίασε καυστικά το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Από τον Κουρουπλή στην Κουντουρά και στον Κόκαλη, ένα ζουμάκα δρόμος. Και έρχεται ο κύριος Τσίπρας και αποκαλεί έναν ευρωπαίο πολιτικό, κορυφαίο ευρωπαίο πολιτικό, μέλος της πολιτικής μας οικογένειας, της ευρωπαϊκής και των δεξιάς, αν θέλει να. Ας είναι προσεκτικός ο κύριος Τσίπρας όταν χρησιμοποιεί τον όρο «αν θέλει να», διότι έχει πολύ βαρύ βιογραφικό στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Έχοντας στο πλάι του τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Φανή Σπανό και τον Κώστα Μπακογιάννη, κάλεσε όλους σε μαζική συμμετοχή στις κάλπες της 26ης Μαΐου, ενώ απευθύνθηκε ιδιαίτερα στους νέους. Μπορεί να αισθάνονται ότι το να ρέπει κανείς προς τα αριστερά είναι πιο cool, για να δανειστώ μια έκφραση της εποχής σας. Πείτε τους ότι κάνουν λάθος. Ότι κάνουν λάθος πρώτον εάν σκέφτονται την αποχή. Πείτε τους ότι κάνουν λάθος αν πιστεύουν ότι είμαστε όλοι το ίδιο.
Εδώ τα αντικείμενα που γράφανε τη γραμμική γραφειοποίηση, ο πυλός και τα λοιπά. Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Μουσείο της Στίβας, το οποίο και μετά την τελευταία ανακαίνισή του είναι ένα από τα καλύτερα αρχαιολογικά μουσεία της χώρας μας. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα. Έχει ήδη ξεκινήσει το εορταστικό ωράριο από την περασμένη Πέμπτη και σήμερα, για το λόγο αυτό, πρώτη Κυριακή από την έναρξή του, ήταν ανοιχτά τα καταστήματα σε όλη τη χώρα με ιδιαίτερα αυξημένη την κίνηση. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Πρόεδρος Ένωσης Καταναλωτών, ο κύριος Μιχάλης Τσιφάκης, προκειμένου να μας δώσει λίγο, να μας μεταφέρει λίγο το κλίμα από την αγορά, αλλά και να μας συμβουλεύσετε, κύριε Τσιφάκη, όπως μας κάνετε πάντοτε αυτές τις περιόδους, τις εορταστικές και με την ιδιαίτερη κίνηση για το τραπέζι, να μας συμβουλεύσετε για το τι θα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές που ήδη έχουν αρχίσει δειλά-δειλά και έχουν ξεκινήσει τα πρώτα ψώνια είτε για το τραπέζι του Πάσχα είτε για το νηστίσιμο τραπέζι. Η νηστεία και επίσημα ξεκινάει αύριο ούτως ή άλλως, μπαίνοντας στην Μεγάλη Εβδομάδα. Καλησπέρα κύριε Σαρή, καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα. Λοιπόν, καταρχήν οι καταναλωτές βρίσκονται εδώ και μία εβδομάδα περίπου σε διαδικασία της έρευνας. Αυτό που λέμε πάντοτε. Ακριβώς. Ότι πρέπει να προηγηθεί. Ακριβώς. Πάνω απ' όλα λοιπόν η έρευνα, γιατί οι τιμές ποικίλουν. Ποικίλουν τόσο στα αμνοερήφια, έτσι, όσο βέβαια και στο θέμα των παρελκομένων του Πασχαλινού Τραπεζιού. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έχει σταθεροποιηθεί η τιμή σε ό,τι αφορά τα μνοερήφια. Θα σας πω ότι τα μέχρι τώρα στοιχεία της προηγούμενης εβδομάδας, βέβαια, έτσι, έχουν να κάνουν συγκεκριμένα με μια τιμή που κυμαίνεται από 6,5 μέχρι 7-7,5 ευρώ. Βεβαίως υπάρχουν και ακραίες περιπτώσεις, αλλά και απ' την άλλη πιστεύω ότι μέσα στη εβδομάδα θα μπούμε στη διαδικασία των προσφορών, που εκεί οι καταναλωτές θα βγουν υποφελημένοι, βέβαια. Mm-hmm. Άρα αυτό το οποίο λέμε, ότι ο καταναλωτής κατά ανάγκη, για να πληροφορήσει ο ίδιος το εισόδημά του, την αγοραστική του αδυναμία, θα προσπαθήσει λοιπόν να κάνει έρευνα αγοράς, ψάξιμο καλό, σε πολλά κέντρα της αγοράς, ενώ θα μπουν, ήδη τιμές τρέχουν στα σούπερ μάρκετ, ήδη τιμές τρέχουν στην αγορά. Άρα λοιπόν, κύριε Σαρή, πιστεύω ότι είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει αυτό. Βεβαίως είναι σαφές ότι θα περιοριστούν οι αγορές. Μήπως το κριτήριο, κύριε Τσιφάκη, για μία ακόμη φορά, παρόλα αυτά, το κριτήριο του καταναλωτή είναι πρωτίστως αυτό της τιμής και αμελήσει κάτι άλλο σημαντικότερο? Και της ποιότητας, έτσι, mm-hmm. και της ποιότητας. Θα πρέπει αυτά τα δύο να συμβαδίζουν. Εννοείται. Αυτό που απαιτεί πλέον ο καταναλωτής είναι και τιμή και ποιότητα. Mm-hmm. Αλλά πάνω απ' όλα όμως, σε ό,τι αφορά την ποιότητα, εμείς τι λέμε, και όλοι και στην αρμόδια υπουργεία, να υπάρχουν σε φανή σημεία, στα μνορίφια εννοώ, πινακίδες, οι οποίες πρέπει να γράφουν τη τιμή, το είδος και τη χώρα προέλευσης. Βεβαίως, τι άλλο πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές? Να κοιτάζουν τις σφραγίδες. Οι σφραγίδες που λέμε πάντα. Οι σφραγίδες παίζουν μεγάλο ρόλο, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, από εκεί πέρα, δηλαδή θα πούμε συγκεκριμένα ότι τα ελληνικά σφάγια, εάν θέλει κάποιος καταναλωτής να αγοράσει ελληνικό σφάγιο, έτσι, mm-hmm. Πρέπει στα αμνορίφια να υπάρχουν οειδή σφραγίδα με τον αριθμό έκρησης του σφαγίου, αλλά το χρώμα έχει σημασία. Το χρώμα πρέπει να είναι τυρκουάς και να υπάρχει η ένδειξη η Ελλάς ή η ελληνικής παραγωγής. Ναι. Λοιπόν, τα σφάγια που προέρχονται από άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σφραγίδα είναι χρώματος καστανού, και τα σφάγια της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρουν οειδή σφραγίδα και στο ίδιο χρώμα τυρκουάς, αλλά γράφουν και τη χώρα προέλευσης. Δηλαδή, π.χ. λέω το παράδειγμα τώρα, Ολλανδία, η Γαλλία, οτιδήποτε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, πρέπει να υπάρχει στο ελληνικό αμνοερήφιο η ένδειξη η ελληνικό ή ελληνικής παραγωγής. Πέρα από εκεί θα έλεγα ότι πρέπει να δώσει σημασία οι καταναλωτές και σε ένα άλλο προϊόν, το οποίο είναι τη τιμητική του το Πάσχα, είναι τα αυγά. Επειδή ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει ελέγχους και έχουν κατασχέσει
τελευταία κατέσχισαν 33.000 αυγά. Μεγάλες ποσότητες. Άρα λοιπόν, οοσκόπηση, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε κάθε αυγό πρέπει να υπάρχει ένας κωδικός που αφορά και την ημερομηνία και το σφάγιο, δηλαδή ότι είναι ελεγμένο. Mm-hmm. Είναι κανονικό. Σε χρώματος κόκκινο, λοιπόν, σε όλα τα αυγά πρέπει να υπάρχει πάνω αυτή η οσκόπηση. Είναι 2 γράμματα, έτσι το GR ας πούμε, και κάποια αρνή. Άρα λοιπόν, αν δεν υπάρχουν αυτή η οσκόπηση γραμμένη σε κόκκινο χρώμα συγκεκριμένα, νομίζω ότι εκεί πρέπει να μην αγοράσει κανένα και να καταγγείλει. Κύριε Τσιφάκη, μέχρι να φτάσουμε βέβαια... Να ολοκληρώσει για τη σημασία αυτό. Ναι. Ο καταναλωτής δεν έχει κτηνιατρικές γνώσεις, έτσι. Άρα λοιπόν θα πρέπει, αν μη τι άλλο, οι ελεκτικές υπηρεσίες των περιφερειών, του Υπουργείου Γεωργίας κλπ. Και δεν μιλούμε μόνο για τις κτηνιατρικές, μιλούμε και τις αγοραδομικές και βεβαίως και τις δημόσιες υγιεινής. Άρα λοιπόν θα πρέπει να χτενίσουν την αγορά, την αγορά σε ό,τι αφορά τους παραβάτες, αν τυχόν υπάρχουν κάτι τέτοιο, και να ποιμηθούν οι κυρώσεις όπως προβλέπει η νομοθεσία. Τώρα, εγώ επιμένω και πάλι να μην βιαστούν οι καταναλωτές. Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι θα κυματίσει απ' στην επίπεδα, αλλά αν εκμεταλλευτεί την έρευνα αγοράς που πάμε από την αρχή του θέματος, θα βγει κερδισμένος ο καταναλωτής. Είναι σίγουρο αυτό. Μέχρι να φτάσει όμως το αρνί, θα πρέπει να δείξει προσοχή και στα νηστίσιμα, τα λοιπά νηστίσιμα εδέσματα που θα προτιμήσει για την Μεγάλη Εβδομάδα, έτσι. Εννοείται ότι... Γιατί και αυτά θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Ακούς, βεβαίως, επειδή ανοίγουμε Μεγάλη Εβδομάδα, οι περισσότεροι έτσι προμηθεύονται νηστίσιμα προϊόντα. Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα αυτά, πιστεύω ότι ήδη έχουμε κάνει θέμα, αν κάνω λάθος. Και για την καθαρά Δευτέρα τα είπαμε, ασφαλώς. Τα είπαμε, ακριβώς. Mm-hmm. Πιστεύω, ακούστε τώρα, η εποχή που πήγαινε ο καταναλωτής στην αγορά και έλεγε δώστε μου ένα σφάγιο ολόκληρο, αυτή πέρασε, ανεπιστρεπτή κιόλας. Mm-hmm. Λοιπόν, τι περισσεύει για το πασχαλινό τραπέζι, περισσεύουν 50 ευρώ, 70, 80. Θα πάω να αγοράσει λοιπόν... Γιατί οι περισσότεροι αγοράζουν κομμάτια αρνιού ή κατσικιού, έτσι, κομμάτια. Λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι αγοράζουν ολόκληρα. Οι πληροφορίες που έχουν ακόμα δεν έχουν πάρει παραγγελίες ή κρεοπόλες, σε συνειακά κρεοπολία εννοώ. Πιστεύω λοιπόν ότι οι έμποροι, αν μη τι άλλο, πρέπει να κοιτάξουν, να ρίξουν λίγο τις τιμές και να υπάρξει κατανάλωση. Και η κατανάλωση φέρνει και τζίρο, φέρνει και κέρδη, αν θέλετε, κάτω από αντίξωες συνθήκες. Mm-hmm. Γιατί είναι σαφές, είναι μαθηματικώς βέβαιο, ότι και φέτος οι αγορές θα είναι περιορισμένες και ο κόσμος, οι καταναλωτές θα κοιτάξουν να προμηθούν τα λίγα απαραίτητα προϊόντα. Έτσι. Κύριε Τσιφάκη, μπορώ να μην εκμεταλλευτώ την παρουσία σας στο δελτίο μας για να σας ρωτήσω για το τι γίνεται τελικώς με το σουβλάκι. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει αναστατώσει πραγματικά τους Έλληνες. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το εθνικό σουβλάκι... Ποια είναι η εκτίμησή σας δηλαδή για το τι θα γίνει? Εγώ, κύριε Σαρή, δεν είμαι προφήτης. Επιτρέψτε μου την έκφραση, δεν είμαι ξερόλας. Εγώ θα σας πω όπως πάτε την άποψή μου, βεβαίως. Λοιπόν, η τιμή κυμαίνεται από 2 έως 2,30 περίπου σήμερα. Mm-hmm. Υπάρχουν και ακραίες περιπτώσεις, βέβαια. Λοιπόν, πιστεύω ότι έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο θέμα. Είναι διεθνές το θέμα αυτό, έτσι, του χοιρινού, γιατί υπάρχει η πανόλητο χοίρων στην Κίνα. Οι Ολλανδοί προφανώς τώρα έχουν πάρει το πάνω χέρι που λέμε και εκμεταλλεύονται κάποιες καταστάσεις, mm-hmm. αλλά είναι αδιανόητο από τα 2,20 ευρώ το σουβλάκι να φτάσει στα 3 ευρώ. Λοιπόν, αυτό που θα εισπράξουν, κοιτάτε, αν δεν γίνει κοστολόγηση από τα αρμόδια υπουργεία να δούμε αν πραγματικά υφίσταται το θέμα και πόσο υφίσταται, mm-hmm. πόσο έχει μειωθεί η κατανάλωση, η εκτροφή μάλλον των χείρων και πόσο έχει περάσει τον δίκτυμο καταναλωτή που αν πιστεύω ότι είναι 1-2% περίπου
στον υποδείχτη Μόκα, τον αντίστοιχο υποδείχτη. Άρα λοιπόν, το πώς θα επηρεάσει το τελικά την τιμή, αυτό θα το δούμε πρώτη του μήνα. Αλλά έχουμε τις κρεοπόλες από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι καθησυχάζουν τους καταναλωτές και λένε, αν μη τι άλλο, ότι δεν θα περάσει αυτή η αύξηση. Αν θα περάσει, θα είναι μεταξύ 10 και 20 λεπτών, το πολύ 30 λεπτά το σουβλάκι. Γιατί το 3 ευρώ που ακούσαμε, η αλήθεια είναι ότι σόκαρε λίγο τον Έλληνα καταναλωτή. Αυτοί οι οποίοι θα εκμεταλλευτούν την κατάσταση αυτή και θα πάνε, θα σκαρφαλώσουν την τιμή στα 3 ευρώ, θα έχει ένα αποτέλεσμα να λειτουργήσει ένας μεταξύ του συναγωνισμός, και αυτοί οι οποίοι θα φτάσουν λοιπόν την τιμή στα 3 ευρώ, εγώ δεν το πιστεύω προσωπικά. Mm-hmm. Γιατί δίθενται οι απόψεις τους. Ο ένας κλάδος λέει ότι δεν θα πάει 3 ευρώ, άντε να αυξηθεί 10 με 20 λεπτά. Απ' την άλλη λοιπόν πιστεύω ότι αυτός ο οποίος θα ρυθμίσει τη τιμή θα είναι ο ίδιος ο καταναλωτής. Γιατί είναι κινητήρια δύναμη της αγοράς ο καταναλωτής. Μάλιστα. Και αν μειωθεί η ζήτηση, τότε λοιπόν δυστυχώς το πρόβλημα θα είναι σε αυτούς οι οποίοι έσπευσαν να προκαταβάλουν 3 ευρώ. Και δεν θα αφήνουν το θέμα, κύριε Σαρή, ανοιχτό. Θέτουν θέμα 3 ευρώ, στρογγυλοποιημένο και έτοιμο. Έτσι. Αυτό δεν γίνεται. Έτσι. Δεν γίνεται. Έτσι είναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να το δούμε από πρώτη του μήνα. Θα περιμένουμε μέχρι την 1η του Μαΐου. Και από εκεί πέρα θα μας δει ο χρόνος να ξαναπούμε. Πιστεύω ότι εγώ τους προτρέπω να μην να απορροφήσουν την όποια αύξηση. Μάλιστα. Γιατί θα αντιδράσει ο καταναλωτής. Ήδη έχει γίνει κύριο θέμα μεταξύ των οικογενειών. Από εκεί πέρα πιστεύω ότι θα περιοριστεί η κατακόρυφα η κατανάλωση και θα πληγεί ο κλάδος αυτός σε απίθανα σημεία. Μάλιστα. Κύριε Τσιφάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε καλά, να έχετε βράδυ. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Να έχουμε όλοι. Καλή Ανάσταση. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε θέμα. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η απόφαση 4 πεζοπόρων να επιχειρήσουν κατάβαση σε φαράγγι στο Ξυλόκαστρο. Καθώς και οι τρεις από αυτούς βρέθηκαν νεκροί, ενώ ζωντανός βρέθηκε ο τέταρτος της ομάδας. Όλοι μαζί επιχείρησαν κατάβαση στο φαράγγι του Αγίου Λουκά το πρωί του Σαββάτου. Αναμένονταν να βρίσκονται στο τέρμα της καθόδου το μεσημέρι. Κάτι που δεν έγινε, με αποτέλεσμα η σύζυγος του ενός, αφού δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του, να ειδοποιήσει την πυροσβεστική. Αμέσως σήμανε συναγερμός. Ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό τους από κλιμάκια της ΕΜΑΚ ώρες αργότερα. Εντοπίστηκε νεκρός ο ένας από τους πεζοπόρους. Τραγική κατάληξη είχαν όμως οι έρευνες και για δύο ακόμη μέλη της ομάδας. Λίγο πριν από τις 11 σήμερα το πρωί εντοπίστηκαν νεκροί, ένας άντρας και μια γυναίκα, σε δύσβατο σημείο στο φαράγγι. Στο ίδιο σημείο βρέθηκε και ο τέταρτος της ομάδας, έχοντας τις αισθήσεις του, αλλά τραυματισμένο σοβαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον εκπαιδευτή των πεζοπόρων. Οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Από εδώ που είμαστε μέχρι κάτω στο σημείο που έχουν βρεθεί τα άτομα. Στο πατάρι αυτό το οποίο βρεθήκανε είναι περίπου τα 400 μέτρα. Εντένονται μεταξύ τους και με σκηνή για να κρατάει ο ένας τον άλλον, αλλά ακούσαμε ότι το σκηνή ήταν λέει κομμένο. Τώρα δεν ξέρω πώς ήταν κομμένο. Στο νεκρό δηλαδή. Τώρα έχουν κάποια χρόνια, έρχονται ολορυβάτες και αναρχητές τέτοιοι περνάνε. Μέσα αλλά με σκηνιά και έχουν βιδώσει πάνω στους βράχους βίδες και τέτοια και περνάνε και κολυμπώντας μέσα στο νερό κλπ. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού.